Καλημερίζω σήμερα και θέλω να την ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Καριστιανού στη συχνότητα του 984 εδώ στο Ηράκλειο. Καλημέρα κυρία Καριστιανού. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Καριστιανού, θέλω να σας ρωτήσω αν τα όσα είπατε μέσα στη Βουλή, από αυτό θέλω να ξεκινήσω και μετά θα πάω στην ουσία, σας λένε κάτι το ότι έχουν γίνει μεταξύ της νεολαίας ίσως η πιο πολυπεγμένη ηχητικά και οπτικά δήλωση του τελευταίου μήνα μεταξύ της νεολαίας. Σας λέει κάτι αυτό? Πολλά βέβαια, πολλά. Δείχνει ότι η κοινωνία δεν έχει αλλοιωθεί και εγώ θα πω ότι εκτός από τη νεολαία που δείχνει ότι πραγματικά αντέδρασε σε κάτι, κατάλαβε ποιο είναι το σωστό, πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ εντυπωσιάστηκα και από την απήχηση που είχα σε ανθρώπους που είναι συνταξιούχους, ηλικιωμένους, που θεωρείς ότι έχουν λίγο βγει από όλο αυτό που τρέχει στην κοινωνία, έχουν απομονωθεί κτλ. Και όμως αντέδρασαν και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ίσως τελικά αυτό που προσπαθούσαν να μας πούνε ότι η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται και ότι έτσι είναι η ζωή μας και πάρτε το απόφαση, έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα και έτσι θα λειτουργούν, και αυτό είναι, τελικά δεν ισχύει. Είναι ένας παραπλανητικός λόγος όπως και στα υπόλοιπα και βαθιά μέσα μας παραμένουμε με την ίδια ηθική, την ίδια αξιοπρέπεια ως πρέπει, σαν Έλληνες δηλαδή. Όχι, δεν το έχουμε χάσει αυτό, το έχουμε. Και βγήκε αυτό μέσα από αυτό το τραγικό έγκλημα. Ήταν μια αφορμή. Κυρία Καριστιανού, μακάρι να κάναμε αυτή τη συζήτηση κάτω από άλλες συνθήκες, αντιλαμβάνομαι. Μέσα από το χορό είστε εσείς, έξω από το χορό είμαστε όλοι εμείς. Αλλά με έναν τρόπο συγκυριακό βρεθήκαν οι περισσότεροι έξω από το χώρο. Είπατε κάτι συγκλονιστικό, γύρω στα 5 εκατομμύρια το έλασον έχουν διακινηθεί, ναι, με τα βαγόνια αυτά. Θα μπορούσε να τύχει στον καθένα δηλαδή. Ακριβώς. Και στα μηνύματα που έχω, όλοι μου λένε ότι έχω μπει εγώ, έχει μπει το παιδί μου, έχει μπει η κόρη μου με το εγγονό μου. Δηλαδή όλοι έχουν μπει μέσα σε αυτό. Γι' αυτό καταλαβαίνουν πώς νιώθουμε. Και γι' αυτό είναι αδιανόητο να κάθονται να μας λένε ότι το θέμα των τεμπών έχει λήξει από το 41%. Πόσο ντροπιαστικό να βάζεις αυτό το επιχείρημα και να είσαι υπουργός, να είσαι βουλευτής, να έχεις επιλεγεί από κάποιους για να τους εκπροσωπήσεις και να λες αυτό που το ανίποτο. Αυτή η έκφραση δεν θα έπρεπε ούτε καν να υπάρξει σαν σκέψη, όχι να βγεις και να την πεις με θάρρος, θράσος και αλαζονία σε κανάλι να ακουστεί. Θέλω να σας, και θα επιστρέψω σε αυτό που είπατε γιατί είναι σημαντικό, αλλά θέλω λιγάκι να σας ρωτήσω, επειδή εκπροσωπείτε το σύνολο των θυμάτων αυτής της τραγωδίας, αυτού του εγκλήματος. Υπάρχει, ακούσαμε προηγουμένως ένα ηχητικό με μέλος της Επιτροπής Γεραπετρίτη και τη στιχομηθεία με ένα βουλευτή, από όπου καταλάβαμε ότι και το πόρισμα της Επιτροπής ήταν γενικό για το σύστημα, χωρίς να ελέγξει. Ούτε το θέμα της φωτιάς το απασχολούσε, λέει, ούτε η έκρηξη, ούτε να πάνε επί τόπου χρειαζόταν, αφού κοιτάγαν γενικά τη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Καν τη σύμβαση 717, τους τη στείλανε με ένα USB, δεν ξέρουν ποιος, τους την έστειλε και βγάλαν πόρισμα. Σας λέει κάτι αυτό για τις επιτροπές? Ξέρετε, όταν είχα έπεσε στα χέρια μου το πόρισμα για Ραπετρίτη, που το περιμέναμε και τόσο καιρό, και είχαμε και την αγωνία μας, τις αμφιβολίες μας, καταλαβαίνετε. Η πρώτη, μου κάνε τόσο εντύπωση, ξεκινώντας να το διαβάσω, που η πρώτη γραμμή, η πρώτη σειρά έλεγε ότι σε αυτό το πόρισμα δεν θα ασχοληθούμε με την έκρηξη. Σηκώνα τα μάτια μου και κοιτάζω τον δικηγόρο και λέω, τι είναι αυτό, η έκρηξη δεν μας αφορά, έγινε σε άλλο συμβάν, είναι δυνατόν? Καταρχήν από την έκρηξη σκοτώθηκαν κάποιοι οι οποίοι πιθανότατα να ζούσαν. Να ήταν τραυματισμένοι, δεν ξέρω την πορεία που θα είχε βέβαια, αλλά είχαν μία πιθανότητα να επιβιώσουν. Και κάηκαν ζωντανοί, φώναζαν μέσα, υπάρχουν μαρτυρίες ότι κεγόντουσαν και φώναζαν οι άνθρωποι μέσα από το φλεγόμενο βαγόνι και δεν θα ασχοληθούμε εμείς με αυτό. Γυρίζω στον δικηγόρο και λέω, εδώ είναι η ουσία. Εδώ. Αυτό το θα τους κάψει. Το άλλο, το πόρισμα, το οποίο ήταν μια τεράστια
μια τεράστια ουσιαστικά αναφορά του πώς πρέπει να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος, τι συστήματα ασφαλείας πρέπει να είναι σε λειτουργία και τι είχαμε, δεν μπορούσαν να το κρύψουν. Δεν κρύβεται αυτό. Αυτό δεν κρύβεται. Και δεν ασχολήθηκαν με την ουσία. Δεν μπορούσε να γίνει έκρηξη και να σκοτώσει τόσο κόσμο επιπλέον, δηλαδή κάποιους τραυματίες, από την σύγκρουση αυτών των δύο τρένων. Ήταν αδύνατον. Άρα υπάρχει πρόβλημα στο τι μετέφερε το εμπορικό. Και ξέρετε, όταν ζητήσαμε τη λίστα και τα ασφαλιστήρια που συνοδεύουν την μετακίνηση αυτή, τη μεταφορά εμπορευμάτων, υπήρχαν πολλές ανακρίβειες και σε σχέση και με το βάρος κτλ. Αυτά δεν προβλημάτισαν δόλος τον ανακριτή. Δεν προβλημάτισαν ουδόλως τον εισαγγελέα Λαρίσης που πηγαίναμε και λέγαμε «Μα τι γίνεται, αυτά, έχουμε αυτές τις απορίες, έχουμε αυτά τα ερωτήματα, έχουμε αυτές τις ανησυχίες, τι γίνεται», καμία απάντηση. Και μετά αναγκαζόμασταν να πάμε και στον Άριο Πάγο να πούμε ακριβώς τα ίδια και μας χτυπούσαν φιλικά στην πλάτη και μας λένε «Μην ανησυχείτε, όλα γίνονται καλά, τα επιβλέπουμε και όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε και όλα θα βγουν στο φως». Κυρία Καριστιανού, προσπαθούμε να καταλάβουμε η απέξω. Έχει σημασία, πέρα από το συναίσθημά μας, η απέξω προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί δεν λειτουργεί. Έχεις 57 επισήμως νεκρούς. Ένα από τα εξαϊλωμένα άτομα έχει καταγωγή εδώ, από τη Μεσαρά που δούλευε στο τρένο, στο μπαρ. Και καταλαβαίνω αυτό που λέτε με τη φωτιά και την έκρηξη. Όταν ακούω όμως μέλος της Επιτροπής Γεραπετρίτη να λέει «Η φωτιά δεν μας απασχολούσε, η έκρηξη δεν μας απασχολούσε», δεν χρειαζόταν να πάμε επιτόπου. Επιτόπου δεν χρειαζόταν. Εμείς κοιτάγαμε γενικά. Μα μήπως, επειδή εσείς το είπατε, επιτόπου αν πήγαιναν με μπαζωμένο το χώρο θα βρίσκαν τίποτα. Τελικά γιατί μπαζώθηκε, σας δώσαν μια εξήγηση άρων-άρων? Δεν μας δώσαν εξήγηση. Καταρχήν δεν έπρεπε να γίνει. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη παρανομία. Αυτό έπρεπε να έχει κάποιες νομικές συνέπειες σε κάποιους. Ωραία, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έπρεπε να μπαζωθεί σε αυτός ο χώρος και να πάνε μετά από δική μας επιμονή, μετά από 1,5 μήνα οι πραγματογνώμονες για να κάνουν τους ελέγχους πάνω στον μπαζωμένο χώρο. Έπρεπε επίσης να έρθει και η ΕΡΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ορίζει σαφώς ότι όταν γίνεται ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα, υποχρεωτικά πάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί έγινε αυτό, ήταν όλα καλά. Λοιπόν, το ξέρετε ότι τους απαγόρευσαν να έρθουν. Απαγόρευσε ο Γεραπετρίτης στην ΕΡΑ να έρθει να κάνει ελέγχους. Επίσης, αυτό που έμαθα προσφάτως, ότι είχαν στείλει αμέσως μετά, η ΕΡΑ έστειλε χαρτί στον Γεραπετρίτη ότι εμείς έχουμε τους πραγματογνώμονες, έχουμε τους ειδικούς να έρθουμε να σας βοηθήσουμε και τους στέλνουμε τώρα, σήμερα. Και ο Γεραπετρίτης είπε, αυτή είναι δική μας εσωτερική υπόθεση, μην ασχολείστε. Όλα δείχνουν κουκούλωμα. Δηλαδή, νομίζω ότι τη λέξη κουκούλωμα την έχουμε βάλει σε μια ταμπέλα με φωτάκια γύρω-γύρω και θέλουν να μας πούν ότι δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει κάτι που να υποδηλώνει το αντίθετο. Όλα συνάδουν προς τα εκεί. Όλα εκεί οδηγούν. Όλα. Κυρία Καριστιανού, ξέρω ότι έχετε συνομιλήσει με τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό. Σας έδωσε μια απάντηση. Ποιος του έδωσε την εντολή να μπαζωθεί ο χώρος? Το μόνο που μου είπε ο κύριος Αγοραστός, μετά από 2-3 φορές που ρώτησα, ήταν ότι ακολουθούσε εντολές. Και εγώ ακολουθώ εντολές, μου είπε. Λοιπόν, όταν ακολουθείς εντολές, προφανώς τις δίνει κάποιος ανώτερος από σένα. Είδαμε μετά ότι στο εξώδικο, μάλλον μας είσαι απάντηση, στο εξώδικο που του έστειλα, να μου εξηγήσει από πού πήρε τις εντολές, μου ήρθε η απάντηση ότι εγώ, ναι, δέχτηκα οδηγίες από την Επιτροπή που είχε γίνει αμέσως την επόμενη μέρα, μία του μηνός, και μία και 2 Μαρτίου. Έγιναν 2 δηλαδή συνεδριάσεις, στις οποίες υπήρχαν μέσα ο κύριος Τριαντόπουλος, υπήρχε ο Υπουργός Υγείας, υπήρχε ο Αρχηγός του Στρατού, υπήρχαν τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δώσανε οδηγία να απομακρυνθούν τα βαγόνια, να απομακρυνθούν τα χώματα και να μπει άσφαλτος και ένα εκκλησάκι. Σε ένα χώρο που δεν είχε γίνει καν η ολοκληρωμένη απομάκρυνση των ανθρώπινων υπολοιμάτων. Μάλιστα. Τα οποία... έρευνα, ούτε καν
σεβάστηκαν τους νεκρούς. Υπολείμματα των οποίων ακούστηκε ότι βρέθηκαν αργότερα στο σημείο που έχουν να αποτεθεί τώρα τα βαγόνια. Δεν ξέρω αν ισχύει. Σε άκερο σημείο. Μάλιστα. Σε σημείο του μη δυστυχήματος, ναι. Κυρία Καριστιανού, έχω πάρα πολύ κόσμο πρέπει να σας πω που λέει επιτέλους είναι η φωνή μας όλων, αλλά εγώ θέλω να είμαστε όλοι μια φωνή. Ρωτάει εδώ κάποιος, καλόπιστα, ο ανακριτής λέει κυρία Καριστιανού μετά το έγκλημα έχει ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μέσα παρένθεση πλημέλημα. Ενώ εδώ είναι σαφές ότι έχουμε ανθρωποκτονία από εγκληματική ενσυνείδητη αμέλεια, δηλαδή ενδεχόμενο δόλο κακούργημα. Δεν σας προβληματίζει λέει αυτό ή πιστεύετε ότι θα αλλάξει το κατηγορητήριο? Εμείς φωνάζουμε για αναβάθμιση κατηγοριών από τον δεύτερο τρίτο μήνα. Ο λόγος που πηγαίναμε και κάναμε φασαρία στον ανακριτή ήταν ότι τι ντροπή να μιλάμε για πλημελήματα και να μιλάμε για κακούργημα, για διατάραξη της, δηλαδή από αμέλεια. Ποια αμέλεια? Τόσα χρόνια που το ξέρανε, δεν ξέραν ότι υπάρχει κίνδυνο θανάτου. Βάζεις κάποιους ανθρώπους να τρέχουνε με 160 χιλιόμετρα όπως ορίζει, και ξέρετε, το τρένο εκείνη τη μέρα βρέθηκε ότι έτρεχε πολύ παραπάνω επειδή είχε καθυστέρηση. Έτρεχε με 178 χιλιόμετρα την ώρα. Σε ένα σύστημα που είναι ό,τι να είναι, ακόμα και οι ράγες διαλύονται, και γι' αυτό το λόγο επειδή δεν λειτουργούν βάζεις την άνοδο κάθοδο για να αποκλείσεις κάποια σημεία μη λειτουργικά. Σε αυτό το έσχος μου λέτε ότι δεν υπήρχε, δεν ξέρανε άγνοια. Τι άγνοια? Πιστέψτε με, δυσκολεύομαι λίγο και μόνο που σας ρωτώ, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία. Αυτά που λέτε τώρα, εκείνο όλο το ζουμί τελικά και για το κατηγορητήριο του πώς δομείται. Αλλά εδώ, κυρία Καριστιανού, προκύπτει ακόμη και από αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Ακόμη και οι αμαρτωλές συμβάσεις πήγανε στις επιτροπές, στους εμπειρογνώμονες, έτσι για να πάρουν μια ιδέα copy-paste για να βγάλουν ένα πόρισμα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, το μπάζωμα που κανείς πέρασε έτσι. Τρίτο κρατούμενο, αυτά που λέτε. Τέταρτο κρατούμενο, ότι ακόμη και έτσι λένε με αυτή την πρόχειρη τηλεδιοίκηση, αν υπήρχε μετά την πυρκαγιά, θα μπορούσε να είχε αποφευχτεί. Πέμπτο ενδεχόμενο, τα υλικά που λέτε της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Και αναρωτιέται κανείς, είναι τόσο εμφανές, γιατί κατά τη γνώμη σας εδώ πάει να συγκαλυφθεί? Κοιτάξτε, έχουν συνηθίσει να είναι στο πυρόβλητο. Έχουν συνηθίσει ότι επειδή είναι σε αυτές τις θέσεις και επειδή ελέγχουν πλήρως τη δικαιοσύνη, και για μένα εκεί είναι όλο το θέμα, αν η δικαιοσύνη ήταν ανεξάρτητη δεν θα μπορούσε να γινόταν τίποτα από αυτά. Όχι μόνο στο θέμα των τεμπών, γενικότερα. Εγώ που έχω συνομιλήσει με εισαγγελείς και με ανθρώπους που ποτέ δεν πιστεύω ότι θα ερχόμουν σε επαφή μαζί τους, οι απαντήσεις που λάμβανα ήταν προσβλητικές. Ήταν απαντήσεις που δεν δίνει ούτε ένα παιδί του δημοτικού. Ήταν πραγματικά, προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι το μαύρο είναι άσπρο. Φανταστείτε ότι εγώ πηγαίνω σε εισαγγελέα στη Λάρισα για το μπάζωμα και φώναζα, να ήταν Απρίλης, ήταν πολύ σύντομα, και να φωνάζω και να κάνω, γιατί έλεγα μας επιτρέψατε να χάσουμε στοιχεία σημαντικά για την υπόθεσή μας, πώς το επιτρέψατε αυτό και τα λοιπά. Και μου λέει, μα ο χώρος λέει μπαζώθηκε αφού είχαν ολοκληρωθεί λέει οι ενέργειες των πραγματογνωμόνων. Αλλά λέω σοβαρά, μέσα σε δύο μέρες, ποιο μπορώ να το δω λέω το πόρισμα, μπορώ να δω λέω αυτό το χαρτί της αναφοράς. Ποιοι είπαν ότι εμείς τελειώσαμε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με υπογραφή? Και να γυρίσει ο εισαγγελέας και να μου λέει, α, δεν έχω τέτοιο χαρτί, μου το είπαν στο τηλέφωνο. Και να μιλάω με τον εισαγγελέα, ο οποίος διερευνά ένα τέτοιο κρατικό έγκλημα τεράστιο, με μια από πίσω ιστορία αμαρτωλή, με τέτοια οικονομικό, ένα μείζον οικονομικό σκάνδαλο. Που φυσικά γι' αυτό έγινε και ο θάνατος αυτών των ανθρώπων, για τα χρήματα σκοτώθηκαν, επειδή τα χρήματα μπαίναν αλλού και δεν επενδύονταν. Είναι δυνατόν να ακούμε τέτοια πράγματα από τη δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να της λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει, ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Έτσι σας είπανε. Με συγχωρείτε, η δικαιοσύνη σας είπε πάτε στην εκκλησία
και κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας και δεν ξέρω αν υπάρχει έγγραφο μπαζώματος, με πήραν τηλέφωνο και μου το είπαν. Σοβαρά ακριβώς μιλάμε. Ακριβώς. Μπορείτε να καταλάβετε πώς φεύγαμε εμείς για να πάμε σπίτια μας. Μπαίναμε στο αυτοκίνητο και ουρλιάζαμε. Εγώ έμπαινα στο αυτοκίνητο στο δρόμο που επέστρεφα και σταματούσα και ούρλιαζα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στη χώρα μου. Είναι ντροπή. Ντρέπομαι. Όχι μόνο πονάω γιατί πέθανε το παιδί μου. Πονάω για τη χώρα μου. Δεν μπορεί να ζω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Δεν δέχομαι σαν άνθρωπο, σαν πολίτη. Αυτό που είμαι, ό,τι είμαι, το λίγο, το πολύ μικρό, να ζω μέσα σε ένα τέτοιο πράγμα. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Η ατιμωρησία γεννά εγκληματίες, κύριε Σαχίνη. Και την ατιμωρησία μας την έχουν επιβάλει, η οποία φυσικά είναι μόνο για αυτούς. Σε βάση τους υπολείπους, εννοείται, θα υπάρχει ο νόμος. Υπάρχει και εφαρμόζεται. Και μπορεί να είναι και πολύ αυστηρός και άδικος. Για αυτή όλη την κατηγορία των ανθρώπων όμως, υπάρχει ατιμωρησία. Αλλά όχι και για εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής. Ξέρετε, κυρία Καριστιανού, και το λέω με απόλυτη επίγνωση, θεωρώ ότι αυτή η εγκληματική πράξη στα Τέμπη συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια εγκλήματα, και δεν είναι μόνο ο αριθμός των ανθρώπων που χάθηκαν, νέων και μη νέων, γιατί πάνω του συντείνουν όλο το μεταπολιτευτικό της κακοδαιμονίας αυτής της χώρας. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα, και θέλω να σας ρωτήσω αυτό που μου λένε πάρα πολλοί ακροατές που σας ακούνε αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη αν σας φέρνουμε σε δύσκολη θέση και φόρτιση, θέλω να το πω αυτό. Με τέτοια συγκάλυψη που βλέπει μπροστά στα μάτια της, με ρωτάνε πολύ, πώς πιστεύει ότι όλοι αυτοί οι ανώτεροι, υπεύθυνοι, δημόσιοι, ιδιωτικοί, πολιτικοί που πάνε να το συγκαλύψουν θα τιμωρηθούν? Πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν? Μπορεί να με θεωρήσετε αφελή, αλλά το πιστεύω. Το πιστεύω πολύ. Πραγματικά. Και ό,τι και να γίνεται γύρω μου, εγώ κοιτάζω μπροστά το φως, κοιτάζω το πρόσωπο της κόρης μου και πάω μόνο εκεί. Δεν μην νοιάζει το σκοτάδι δίπλα μου. Εγώ θα φωνάζω για αυτό το έγκλημα μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μου. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις το δίκιο με το μέρος σου, να αγωνίζεσαι με την ψυχή σου, με την ψυχή σου για τη δικαίωση και να μην γίνει κάτι. Είναι αδύνατον. Θα γίνει. Θα γίνει. Και θα αλλάξει, θα αλλάξει γενικότερα η κατάσταση. Γιατί όπως είπατε, στο έγκλημα των Μπεμπών υπάρχουν μέσα όλα. Υπάρχει η διαφθορά. Υπάρχει η ασυδοσία και το πώς βλέπουν οι πολιτικοί τους υπόλοιπους, τον κόσμο. Υπάρχει η εκμετάλλευση, υπάρχει η φήμωση της δικαιοσύνης, υπάρχει η εξαγορά των ΜΜΕ, υπάρχουν όλα μέσα. Κατάλυση κράτους δικαίου, κατάλυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το ζούμε. Το ζούσαμε. Γιατί τώρα αρχίζει η αλλαγή. Και μην νομίζετε ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί δεν φοβούνται. Φοβούνται τώρα. Πριν μπορεί να φοβόμασταν. Ήμασταν 57 φωνές. Δεν μας έδιναν σημασία. Όσο όμως φωνάζει ο κόσμος, ξέρετε πόσο φοβούνται. Όσο υψώνεται τη δική μας φωνή, αυτοί σκύβουν το κεφάλι. Οπότε ναι, πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Καριστιανού, πώς νιώσατε, και δεν εννοώ συναισθηματικά, αυτό θα ήταν ανοησία να το ρωτήσω. Πώς νιώσατε από το κλίμα της εξεταστικής στην οποία μιλήσατε, το οποίο το παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς, όχι όπως όλοι οι άλλοι από λίγο. Πώς νιώθετε για αυτή την εξεταστική επιτροπή? Σήμερα διαβάζω ότι 29 συγγενείς θυμάτων ζήτησαν να σταματήσουν οι συνεδριάσεις μέχρι να πάρουν και την ανάκριση ολοκληρωμένη που διεξάγεται στη Λάρισα. Εγώ σας άκουσα να λέτε ότι ακόμη και το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής και δεν πάνε 10 μέτρα πιο εκεί, δεν ξέρω πόσα είναι, άντε να είναι 20-30 από την αίθουσα συνεδριάσεων, 50 θέλετε, να το πάρουν, να το έχουν μπροστά τους. Να κάνω μια παρένθεση, να σας ενημερώσω για κάτι που έμαθα και τρόμαξα, ότι όχι μονάχα δεν μπορούν να το πάρουν, απαγορεύεται να βγάλουν φωτοτυπία. Δηλαδή, τι θέλουν ο βουλευτής τη
Εξεταστικής Επιτροπής, και θα σας πω μετά τη γνώμη για την Εξεταστική Επιτροπή και γιατί στείλαμε αυτό το χαρτί. Θα πάει μέσα, θα διαβάσει ένα πόρισμα που είναι 1000 σελίδες και ό,τι μπορέσει να θυμάται. Απαγορεύεται να πάρει 30 σελίδες να τις βγάλει φωτοτυπία. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό? Εγώ θα μπορούσα να μιλήσω και πιο επιθετικά προς την Εξεταστική Επιτροπή. Ήταν μια επιλογή που έκανα εκείνη τη στιγμή. Αλλά ελπίζω να κατάλαβαν ότι αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν έγινε για να αποδοθούν ευθύνες. Γιατί άμα γινόταν για να αποδοθούν ευθύνες, θα έπρεπε το κόμμα στο οποίο ανήκουν οι ένοχοι είτε να μην συμμετέχει καθόλου, είτε το λιγότερο να συμμετέχει με το ίδιο ποσοστό με τους υπόλοιπους. Αυτή η επιτροπή έγινε μόνο για τα Τέμπη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα έπρεπε να ισχύει αυτό που ισχύει στο Κοινοβούλιο με το 41% και τους βουλευτές που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ένοχοι ανήκουν σε αυτό το κόμμα, είναι δυνατόν να υπάρχουν, να αποτελούν την πλειοψηφία στην επιτροπή? Και εγώ να περιμένω από αυτή την επιτροπή να αποδώσει ευθύνες στους υπεύθυνους. Είναι γελίο, για να πω τη λέξη, μπορεί να είναι άσχημη λέξη, όχι έβυχη, αλλά έτσι το βλέπω ότι είναι αυτό το πράγμα. Και όταν έγινε λόγος για τη δημοκρατία, θέλω να πω ότι στις δημοκρατικές κοινωνίες τα εγκλήματα πηγαίνουν για εξέταση πηγαίνουν για εξέταση στη δικαιοσύνη. Δεν πηγαίνουν για να κάνουμε ψηφοφορία αν θα στείλουμε τον ένοχο στη δικαιοσύνη ή όχι. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Άρα για μένα και για μας, μάλλον για μας, η Εξεταστική Επιτροπή θα λειτουργήσει σαν μια κολυμπήθρα του Σιλοάν, έτσι. Είναι η συνήθεια τακτική. Οπότε στείλαμε αυτή την επιστολή σαν ένα επιπλέον μέσο για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας για όλα αυτά που γίνονται. Εδώ πρακτικά, κυρία Καστιανή, τους λέτε ότι δεν έχετε όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι για κρίσιμα ερωτήματα. Οι οποίοι, μάλιστα. Οι οποίοι βέβαια όλοι ομονόησαν και καλώς για το διευθύνων σύμβουλο της Hellenic Train που διαφήμιζε την ασφάλεια των βαγονιών του με ιταλικά πλάνα από τη Ρώμη. Αλλά για όλα τα άλλα, τους υπεύθυνους διοικητές, πολιτικούς, υπουργούς, συμβάσεις, εκεί δεν ομονοούν. Ναι, ακριβώς. Και να υπάρχουν κάποιες φωνές αδύναμες από την αντιπολίτευση, χάνονται. Γιατί η πλειοψηφία επιθυμεί το αντίθετο. Επιθυμεί τη συγκάλυψη. Και μας το έχει δείξει με τόσους τρόπους. Εγώ να σας πω, για την παραπλανητική διαφήμιση και λένε τρέι, δεν έπρεπε να έχει πάει ο εισαγγελέας την 1 Μαρτίου και να τους έχει συλλάβει. Να έχουν μπει προφυλακιστέοι. Σε όλες τις χώρες του κόσμου η παραπλανητική διαφήμιση, η οποία οδηγεί στο να πεθάνεις, είναι ένα κακούργημα. Και σε εμάς δεν είναι τίποτα, ούτε καν τίποτα. Τίποτα είναι. Είναι το τίποτα. Ο ανακριτής δεν έχει καλέσει ακόμα την Hellenic Train. Ο ανακριτής. Μου λένε εδώ Γιώργος Σαχίνη, ας την κυρία Καριστιανού να πει όπως νομίζει ότι νομίζει αυτή, μην τη φέρνει σε δύσκολη θέση. Ελπίζω να μην το κάνω αυτό. Άλλος με ρωτάει εδώ, κυρία Καριστιανού, αισθάνεστε εξαμπατημένη και το έχετε πληρώσει με τη ζωή της κόρης σας όταν μέρες πριν το δυστύχημα στα Τέμπη ο αρμόδιος υπουργός δήλωνε ότι όλα αυτά είναι μπούρδες και είναι ασφαλής η διακίνηση? Φυσικά. Υπάρχει κάποιος που δεν θα το αισθανόταν αυτό? Υπάρχει κάποιος που θα πει ναι, εγώ ήμουν όχι εκείνη σε εκείνο το τραγικό, το καταραμένο δρομολόγιο, αλλά που ήταν στο προηγούμενο ή στις προηγούμενες μέρες, προηγούμενο μήνα. Θα πει πω, τι έλεγε αυτός? Μα και εγώ άκουγα και στην προηγούμενη κυβέρνηση τόσα εκατομμύρια θα επενδυθούν. Θα γίνει ένα σιδηρόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Εγώ, κύριε Σαχίνη, έλεγα στην κόρη μου, μην πας με αυτοκίνητο και εκτέλ, το φοβάμαι. Πάρε το τρένο, της έλεγα. Εγώ της το έλεγα. Καταλαβαίνετε πως εγώ σηκώνομαι κάθε πρωί και πρέπει να βγάλω τη μέρα και πρέπει να βλέπω τους δολοφόνους του παιδιού μου να είναι ελεύθεροι και ωραίοι και
και αλαζόνες. Και να μιλάνε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Μου λένε εδώ, κυρία Καριστιανού, το έγκλημα των Ντεμπών έχει ονοματεπώνυμο και υπεύθυνους. Το έγκλημα του σιδηροδρόμου αγκαλιάζει σχεδόν το σύνολο του πολιτικού συστήματος, αλλά οι οικογένειες θα βγάλουν άκρη τελικά. Ξέρετε κυρία ναι. Καριστιανού, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και το λένε πάρα πολύ, δεν θέλω να το κουκουλώσω, έχετε βροχή μηνυμάτων, δεν θα τα διαβάσω παιδιά, τα διαβάσω μετά. Θέλω να ακούσετε τη γυναίκα, την πρόεδρο, την κυρία Καριστιανού. Αφήστε τώρα τις συμπαθίες, θα τα πούμε μετά. Μου λένε όμως οι περισσότεροι εδώ ότι κυρία Καριστιανού, τι την ψάχνετε. Εδώ υπάρχει ο νόμος περί της ευθύνης υπουργών, που είναι ανευθύνη υπουργών, και εδώ υπάρχει και εκλογικό σώμα που πάει και επιβραβεύει μετά. Τι λέμε τώρα, λέει. Το ξέρετε ότι έχουμε περισσότερο δύναμη από όσο φανταζόμαστε. Καταρχήν να πω για τον αγώνα το δικό μας. Είναι ένας αγώνας που από την πρώτη μέρα είχα πει, ακόμη και όλα, επειδή θα είναι πολλά χρόνια, ακόμη και αν όλοι με το πένθος, με τον οποιοδήποτε λόγο αποσυρθούν, μόνη μου, εγώ, η μία, θα το τρέχω μέχρι εκεί που θα πάει. Και άμα δεν πηγαίνει, εγώ θα συνεχίσω να το τρέχω. Νομίζω ότι θα σβήσω στο δρόμο την ώρα που περπατάω για να πάω κάπου για να δικαιώσω την κόρη μου. Έτσι το έχω σαν εικόνα τιμητική για μένα. Δεν μπορώ να δεχτώ τίποτα λιγότερο. Αλλά αν δεν αγωνιστείς για κάτι και για μας είναι σκοπός ζωής, τι θα κάνεις? Θα δεχτώ τη μοίρα μου? Δεν θα τη δεχτώ τη μοίρα μου. Γιατί δεν ήταν αυτή η μοίρα μου. Ούτε η μοίρα της κόρης μου ήταν αυτή. Αυτή είναι μια μοίρα που μας την επέβαλαν με το «έτσι θέλω». Και γυρίζουνε, και αυτό που γίνεται μετά, το ότι ό,τι έγινε έγινε και τώρα έτσι είναι η κατάσταση και σταμάτα, είναι τρεις φορές χειρότερο από το προηγούμενο. Και με εξοργίζει τρεις φορές περισσότερο. Μα σας είπαν και συγγνώμη. Δεν σας είπαν συγγνώμη? Ναι. Τι να πω. Τι να πω. Αχαρακτήριστο. Εμείς 14 του Φλεβάρι θα πάμε να μιλήσουμε στη Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, για το θέμα των Ντεμπών. Θα μιλήσουμε για το κράτος δικαίου. Θα μιλήσουμε κυρίως για το, αφού έγινε ό,τι έγινε, την προσπάθεια που κάνουν μέσω της δικαιοσύνης και μέσω των ΜΜΕ να μας παρουσιάσουν ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση και έτσι γίνεται. Θα να μας πούνε το μαύρο είναι άσπρο, μάλιστα. Οι ευρωβουλευτές, ξέρετε, όταν γίνονται ερώτησεις για τα TED, ξέρετε τι λένε οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Ότι αυτά που λένε δεν ισχύουν. Αλλά ότι γίνεται πάρα πολύ καλή ανάκριση και ότι ο κυβέρνηση είναι μεταξύ μας και ότι τα ΜΜΕ συνέχεια για τα TED μιλάνε και ότι αυτά είναι λόγια της αντιπολίτευσης. Αυτά κάθονται και λένε οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για ένα τέτοιο. Τόσο πολύ ψέμα που αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή δεν ξέρω θα μπορούν να διακρίνουν την πραγματικότητα. Αυτό δεν το γνώριζα. Ομολογώ ότι μένω παγωτό, θα το πω έτσι, κυρία Καριστιανού. Μπας και ελαφρώσω λίγο το κλίμα, αλλά είναι πολύ βαρύ. Δηλαδή, όλα είναι καλά. Και σας λένε, κυρία Καριστιανού, σας ρωτήσω ευθέως, σας έχουν πει σταματήστε, φτάνει? Ή εμέσως πλην σαφώς σας έχουν πει, κοίτα τη δουλειά σου τώρα, κάτσε καλά, γιατί? Όχι. Πάλι καλά. Δεν μου το έχουν πει. Όχι, δεν μου το έχουν πει. Όχι, δεν θα τους άκουγα ή κάτι θάλασσα. Αυτό είναι άλλο. Όχι, δεν είναι. Δεν μου το έχουν πει. Θέλω όμως να πω και κάτι άλλο. Ψάχνοντας τους νόμους, γιατί κάθομαι και διαβάζω, δεν μπορείτε να φανταστείτε, παρόλο που προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα, γιατί δεν τα γνώριζα καθόλου πριν. Είδα ότι ο κόσμος έχει πολύ δύναμη. Ο κόσμος, αν υπογράψει ένα ψήφισμα, για παράδειγμα, αν υπογράψει το ψήφισμα που βγάλαμε για την Άσια Σιλίας και πάρουμε ένα πολύ μεγάλο νούμερο, πάνω από 500.000, έχουμε δύναμη. Εγώ, γι' αυτό έβγαινα πάντα και ζητούσα, παιδιά, βοηθήστε, υπογράψτε το ψήφισμα για την Άσια Σιλίας. Θα μου δώσετε μια δύναμη όταν θα βγω στο εξωτερικό να τους κυνηγήσω για αυτό το πράγμα. Θα έχω μια άποψη, δεν θα είμαι μία Μαρία Καριστιανού που το ζητάει, θα έχω δίπλα μου 500.000 Έλληνες που το ζητάνε. Οπότε θέλω να ξαναπώ ότι υπάρχει αυτό το ψήφισμα. Όσοι δεν το έχουν υπογράψει, ας μας βοηθήσουν. Πρέπει να είμαστε γύρω στους 80.000. Να το πείτε. Περισσότερο. Και πού μπορούν να το βρουν, αν σας είναι πρόχειρο, παρακαλώ πολύ να το πείτε. Είναι μια πλατφόρμα
που μαζεύει υπογραφές για διάφορα θέματα, πιθανότατα να είναι γνωστός αρκετούς. Εμείς έχουμε επιλέξει την πλατφόρμα Change, αλλαγή δηλαδή, change.org, από το organization.org. Εκεί μπαίνοντας, άμα γράψουν το τατέμπι, είτε στα ελληνικά είτε σε λατινικά, θα βγάλει το ψήφισμα. Δεν χρειάζεται χρήματα. Κάποια στιγμή ζητάει ένα ποσό, αλλά είναι για την πλατφόρμα. Δεν ζητάμε εμείς χρήματα. Και ούτε είναι υποχρεωμένοι να δώσουν. Ας το παραλείψουν αυτό το βήμα. Θέλουν να κάνουν μετά μια επιβεβαίωση με το email. Σε εμάς αυτό δίνει δύναμη. Εμείς θα κάνουμε αυτά που είναι να κάνουμε ούτως ή άλλως. Αλλά αν φαινόμαστε ότι είμαστε περισσότεροι, θα πετύχουμε περισσότερα. Έχετε δίκιο. Το έγκλημα των Τεμπών, και ολοκληρώνω κύριε Σαχίνη, μας αφορούσε όλους. Είναι ένα έγκλημα κατά της κοινωνίας, όπως είπα. Θα δικαιωθούμε όλοι μαζί σε αυτό το πράγμα. Κυρία Καριστιανού, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο. Πρέπει να σας πω ότι η συχνότητα είναι στη διάθεσή σας. Όποτε κρίνετε εσείς, δεν θέλουμε να είμαστε. Το θέμα υπάρχει εδώ ούτως ή άλλως ένα χρόνο τώρα, γιατί πάμε σε ένα χρόνο, πάμε σε ένα χρόνο σε λίγες μέρες. Σε ένα χρόνο και δεν κουνιέται, φίλο δεν κουνιέται, ένα χρόνο μετά. Αυτό το λέω για να τα ακούσουμε όλοι, να το καταλάβουμε στο πετσί μας. Θέλω όμως, επιτρέψτε μου, αν και μπορεί να σας φανεί αδόκιμο, είναι δική μου σκέψη αυτή, δεν είναι κανένας ακροατή, δεν βάζω στο στόμα κανένας ακροατή. Είστε ένας νέος άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του. Είστε πρόεδρος ενός συλλόγου, όχι γιατί θέλατε την προεδρία, για να εκπροσωπηθεί μια κατάσταση που από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ βάλετε πανταχώθεν. Κυρία Καριστιανού, πώς είναι για έναν άνθρωπο, τι ισορροπία πρέπει να έχει, με συγχωρείτε δηλαδή, εγώ υποκλίνομαι, τι ισορροπία έχει το εσωτερικό του, το προσωπικό του βίωμα απ' τη μια και να κουβαλήσει στις πλάτες του αυτό που δεν κουβαλάει κανένας άλλος? Και να σας ρωτήσω και ευθέως, δεν θα έπρεπε οι δικηγορικοί σύλλογοι όλης χώρας που ήταν τότε πρώτοι και καλύτεροι να βγουν και να είναι αφθορή και παραχρήμα οι νομικοί σας παραστάτες? Έχετε δίκιο. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ολομέλεια των δικηγόρων ήδη θα είχε δηλώσει και με κάποιο σχετικό επίσημα, τέλος πάντων, το ότι είναι μαζί μας την προηγούμενη πριν από δύο μέρες. Αν μπορούσε να μεταδεί στη Λάρισα, δεν μπορούσε να μεταδεί, γιατί είναι το θέμα των αγροτών. Αλλά είναι μαζί μας. Εμείς μιλάμε τον κύριο Βερβεσό, μας στηρίζει ολομέλεια των δικηγόρων. Αλλά για να σας πω λιγάκι για την ισορροπία πριν, και γιατί με ρωτάνε πολλοί, μου λένε είσαι δυνατή, και δεν ξέρω, δεν ξέρω τι είμαι. Δεν είμαι τίποτα. Είμαι μία μάνα που θυμάμαι την τρίτη, τέταρτη μέρα μετά από αυτό είχα κλειστεί μέσα. Για κάποιο λόγο εγώ ήθελα το μπάνιο. Ήθελα ένα πολύ μικρό χώρο σκοτεινό που πήγαινα μέσα και έκλαιγα στη γωνία. Ξαφνικά σηκώνομαι όρθια και λέω όχι, δεν θα κλαίω. Θα τιμωρήσω τους δολοφόνους του παιδιού μου. Και από εκείνη τη μέρα, την τρίτη, τέταρτη σας λέω μέρα από αυτό, κάτι άλλαξε μέσα μου. Και έχω έρθει και είμαι αυτό που είμαι. Τα κλάματα και το τι νιώθω είναι δικά μου στο δωμάτιό μου, με τις εικόνες μου και τα λοιπά, και τις φωτογραφίες της κόρης μου και το ρούχο της που το έχω και το αγκαλιάζω. Αλλά έξω είναι η μάνα που τη σκότωσαν το παιδί και θα τιμωρηθούν. Κυρία Καριστιανού, επειδή είστε επιστήμονας και μάλιστα με ιδιαίτερες μάχες για την ανάγκη του μητρικού θυλασμού, θέλω να το πω αυτό. Δηλαδή μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα για την ανάγκη του μητρικού θυλασμού. Μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, την κόρη της. Και επειδή θα κλείσω όπως ξεκίνησα, επειδή το μήνυμά σας στη Βουλή, εγώ αυτό κρατάω, με έχει ενθουσιάσει, μου είπατε, με έχει ενθουσιάσει μέσα στην τραγωδία, μου είπατε και για τους ηλικιωμένους, έχει διατρέξει τα περισσότερα νέα παιδιά, τα παιδιά που μπορούν να καταλάβουν πολύ περισσότερα από εμάς που το έχουμε κάψει εντελώς. Σας παρακαλώ πολύ, στον επίλογο, δικό σας ο επίλογος, το λέω έτσι με πολύ σεβασμό και προς τα παιδιά και προς την κοινωνία. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι νομίζετε. Δεν το χωράει ο νους μου. Εγώ θέλω να πω με πάρα πολύ ταπεινά. Αυτό που νιώθω εγώ μπορεί να είναι αλλιώτικο για κάποιους, αλλά με πάρα πολύ σεβασμό προς όλους, επειδή βίωσα τον ανίποτο τον πόνο, που δεν μπορώ να σας τον περιγράψω,
ότι όλη η δύναμη και όλη η αλλαγή και όλα αυτά που θέλουμε και φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε να πετύχουμε και θα τα κατακτήσουμε είναι μέσα μας. Είναι πολύ πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε. Να ακούμε το μέσα μας, να ακούμε την ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι τα πάντα, ξέρει. Ας αφήσουμε τα παραπλανητικά και αυτά που θέλουν να μας έχουν χαμηλά και ταπεινωμένους και αδικημένους και στη μοίρα μας την ταπεινή και τη χαμηλή. Όχι, να μην τα ακούμε. Να ακούμε το μέσα μας. Τι μας λέει, ποια είναι η αξία μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Και μέσα μας είναι και το σωστό και το δίκαιο και το καλό. Και αυτά είναι πολύ πολύ δυνατά πράγματα. Πολύ πιο δυνατά από τη μαυρίλα που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Εγώ αυτό θέλω στους νέους ανθρώπους που η ζωή είναι μπροστά τους για να την αλλάξουν, για να δημιουργήσουν, για να μεγαλουργήσουν. Αυτό να κοιτάζουν. Το όραμά τους μπροστά, όπως βλέπω εγώ, το δικό μου το όραμα με την κόρη μου, το οποίο είναι μέσα στο σκοτάδι, απλά ένας φωτεινός διάδρομος. Πρέπει να ακολουθώ αυτό να βλέπουν όταν τα πράγματα δεν είναι καλά. Εύχομαι κάποια στιγμή αυτή η μαυρίλα να μην υπάρχει δίπλα μας. Να μπορούμε να κοιτάζουμε ένας τον άλλον στα μάτια και να καταλαβαίνουμε χωρίς να χρειάζεται να μιλήσουμε και να με αισθανόμαστε πολύ καλά σε αυτό που ζούμε γύρω μας. Εύχομαι αυτό να έρθει πάρα πολύ σύντομα. Απέραντο σεβασμό από όλους μας. Θέλω πριν κλείσετε παρακαλώ πολύ επαναλάβετε για μια φορά ακόμη σας θερμοπαρακαλώ την ηλεκτρονική σελίδα Παύλα Πλατφόρμα για όποιον επιθυμεί να υπογράψει το αίτημα άρρησης ασυλίας για τους υπεύθυνους που έχει φτάσει στις 80.000 υπογραφές αλλά πρέπει να πάει πολύ παραπάνω είπατε και σωστά το λέτε. Σας παρακαλώ πολύ επαναλάβετε το μία φορά ακόμη. Ναι. Λοιπόν, είναι η πλατφόρμα του change, όπως είναι αλλαγή.org, τα αρχικά από το organization. Μπαίνουμε μέσα, γράφουμε τέμπη, είτε με ελληνικά, είτε με λατινικά, λατινικούς χαρακτήρες, θα μας βγάλει το ψήφισμα. Ακολουθούμε τα βήματα, 1, 2, 3. Το τελικό βήμα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να μας έρθει από την Change ένα email για να κάνουμε επιβεβαίωση. Αν δεν κάνουμε επιβεβαίωση στο email μας, η Change το θεωρεί παραπλανητικό ή οτιδήποτε και δεν υπολογίζεται. Κυρία Καριστιανού, σας ευχαριστώ για το παράδειγμα μέσα από ένα βαρύ, πιο βαρύ δεν υπάρχει για μια μάνα να έχει χάσει το κοπέλι της που λέμε εδώ. Ναι. Δεν υπάρχει πιο βαρύ και όμως για μας είστε ένας φάρος, θέλω να σας το πω ευθέως, σε αυτό που ζούμε πια τα τελευταία χρόνια. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς, να είστε καλά.